Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στις 8 το βράδυ στο Σεζάρια θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Παρόν στην εκδήλωση, που αναμένεται να έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, θα είναι μεταξύ άλλων και ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης. Ο πρόεδρος της Συνόδου Ιωαννίνων, Σπύρος Βασιλείου, αναφέρθηκε στην έλευση του κ. Αυγενάκη, ενώ στάθηκε και στα όσα έγιναν στη Βουλή και αφορούν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου. Ο κ. Βασιλείου υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έβαλε μπροστά τα κομματικά ωφέλη και όχι το συμφέρον των πολιτών. Έκανε λόγο για συνεχή προσπάθεια φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ενώ είπε ότι στόχος είναι, με πολιτικές επιδομάτων, να παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί την ψήφο. Αναφερόμενος στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, ο κ. Βασιλείου υποστήριξε ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφής από το 2008, οπότε και στην ηγεσία του κόμματος ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Ενώ ξεκαθάρισε ότι η διπλωματία δεν προσφέρεται για κομματικά παιχνίδια. Το ερχόμενο Σάββατο στις 20 Ιανουαρίου, στον πολυχώρο Σεζάρια, 8 η ώρα το απόγευμα, θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Και στα πλαίσια αυτά καλούμε όλες τις φίλες και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να έρθουν και να ανταλλάξουμε ευχές. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, και όντως θα είναι και μια ευκαιρία να πούμε και κάποια πράγματα που αφορούν περισσότερο το εσωκομματικό μας και τις οργανώσεις μας. Όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο, δεν έχουμε να πούμε. Νομίζω έχουν ακουστεί σχεδόν τα πάντα. Να σταθούμε λίγο στο θέμα των απεργιών, όπου πραγματικά αποτελεί ιερό δικαίωμα των εργαζομένων και θα πρέπει να το δούμε με ευαισθησία. Εμείς πιστεύουμε στο συγκεκριμένο θέμα ότι το 50-1 εξασφαλίζει σε δημοκρατικά πλαίσια το συμφέρον των πολλών, ούτως ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα του παρελθόντος, όπου εργατοπατέρες δυστυχώς λιμένονταν σωματεία και συνδικάτα, κατά το δοκούν. Οπότε πιστεύουμε ότι το 50-1 είναι κάτι το οποίο εξασφαλίζει τα δικαιώματα των πολλών. Και όσον αφορά τη λειτουργικότητα στα μεγάλα σωματεία, πλέον νομίζω ότι υπάρχει τεχνολογία και μπορούν και μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών να γίνονται οι όποιες κινητοποιήσεις. Όσον αφορά το θέμα με τα επιδόματα για τις οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση κινήθηκε ψηφοθυρικά. Δυστυχώς, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπου το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, τα Ελληνόπουλα δεν κάνουν οικογένειες, δεν φέρνουν νέα, δεν φέρνουν παιδιά στον κόσμο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, κοιτώντας καθαρά αριθμούς, για άλλη μια φορά στερεί από τους τρίτεκνους και από τους πολύτεκνους περί των 50 εκατομμυρίων ευρώ, 67.000 οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος, θα στερηθούν τα ποσά αυτά, με μειώσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα και στο 40% στα ετήσια επιδόματα των τριτέκνων και πολυτέκνων. Για να δώσω ένα παράδειγμα, θα υπάρχει ετήσιο επίδομα τριτέκνου, το οποίο θα φτάσει από τα 2.000 στα 1.300, στα 1.200 ακόμα. Βλέπουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς, κοιτάμε το κόμμα και όχι το συμφέρον των πολλών. Να σας ρωτήσω, κύριε Βασιλείου, λίγο, υπάρχει και ενδεχόμενο ανασχηματισμού μπροστά και βέβαια έχουμε και το θέμα των Σκοπίων, που κανείς ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εγρήγορση στη Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι απλά. Εγρήγορση υπάρχει και πάντα υπάρχει. Το έχουμε ξαναπεί ότι εκλογές δεν μπορούμε να τις επιβάλλουμε. Σαφώς και κάθε μέρα που μένει η συγκεκριμένη συγκυβέρνηση, η στόχευση πλέον, νομίζω και ο τελευταίος και ο πιο απλός πολίτης που δεν ασχολείται με τα κοινά, έχει καταλάβει ότι ο στόχος είναι η φτωχοποίηση, είναι η εξίσωση όλων προς τα κάτω, ούτως ώστε μέσω επιδοματικών πολιτικών να μπορούμε με ένα κομμάτι ψωμί αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουμε την ψήφο. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις. Για το Σκοπιανό θα ήθελα να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη θέση και η θέση είναι η θέση της κυβέρνησης Καραμαλή από το 2008, όπου είχαμε πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Το ένα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό.
θα πρέπει η ονομασία να χρησιμοποιείται και εντός και εκτός το λεγόμενο erga omnes και θα πρέπει να είναι αμοιβαία αποδεκτή η λύση και να μην υπάρχουν στοιχεία λυτρωτισμού. Σαφώς και οι Σκοπιανοί βλέπουμε ότι προσπαθούν να προκαλέσουν και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι δεν θα πρέπει η διπλωματία να χρησιμοποιείται πάλι για κομματικούς σκοπούς. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και λίγα πράγματα για την οικονομία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι τον Αύγουστο του 2018, στην καλύτερη περίπτωση, θα είμαστε εκεί που ήμασταν στις αρχές του 2015, έχοντας υποθηκεύσει για τα επόμενα 5 χρόνια το μέλλον των Ελλήνων με μειώσεις, έξτρα μειώσεις συντάξεων και αφορολογήτου.